Ρίτεδες, The Best Car GR εδώ. Είμαστε σήμερα μαζί με τον φίλο Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Τι είναι, καλά. Μια χαρούλα όλα. Έχουμε ένα Fiat Punto GT3 του 98. Φυσικά. Ένα old school αυτοκίνητο που στις εποχές του κυριαρχούσε στα στεκιά. Ήταν πολύ δυνατό. Είναι δυνατό και ακόμη και τώρα με ιδιοκτήτες σαν εσένα που το έχει συντηρήσει άψογα. Τα βλέπουμε και τα χαιρόμαστε. Έτσι, φυσικά. Πες μου τώρα αρχικά, μηχανικά, τι βελτίωση έχεις κάνει? Μηχανικά είναι μαμά, είναι όλα stock block και κεντροφόρος όλα αυτά. Φοράει μια εισαγωγούλα, λίγες σωληνώσεις για cooler, μια σκαστρούλα HKS και φοράω μια εξάτμιση από downpipe μέχρι πίσω, 60. Αυτό, δεν έχει κάτι άλλο σαν μοτέρ. Βγάζει έναν απίστευτο ήχο και με τη σκάστρα, ειδικά θα το ακούσουμε και σε κάποια πλανά. Ναι, το δούμε. Εξωτερικά τώρα τι βέλτιο έχει κάνει, βλέπω ζάντες διαφορετικές. Φοράω ζάντες από κουπέ 16 βάλβιδο. Έχουν δέσει άψογα μόνο το σύνολο του κινητού. Είναι ωραίες, είναι τίμιες. Και εσωτερικά φοράω ένα σαλονάκι από Lancia Integrale. Αυτό έτσι, κομψό, λιτό. Είναι μετρημένα πράγματα, δηλαδή λίγα και καλά που το έχουν κάνει να κρατάει το χαρακτήρα του, να μην το καγκουρεύει πολύ, ας το πούμε έτσι. Όχι, να είναι τίμιο, κυριλάτο έτσι. Τίμιο, κυριλάτο, για την εποχή του ήταν ό,τι καλύτερο τότε και ακόμα κυριαρχεί. Ναι, θα ναι. Το απολαύσουμε στα πλάνα μέσα έξω να το δούμε. Φυσικά, ό,τι είναι. Το έχεις διατηρήσει άψογη κατάσταση και μπράβο σου. Ευχαριστώ. Και θα το δούμε και σε ένα άνοιγμα να το ακούσουμε. Φυσικά. Λίγο πριν κλείσουμε τώρα, μιας που είναι ένα αυτοκίνητο λίγων κυβικών, να το πούμε έτσι, και αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει σε κάτι δυνατούλη για αρχή, θα το πρότεινες για πρώτο αυτοκίνητο σε κάποιον? Εντάξει, για πρώτο αυτοκίνητο είναι σχετικά τίμιο, για κάποιον άπειρο θέλει λίγο προσοχή, αλλά για αν θες να συνεχίσεις και να ανέβεις κατηγορίες, πιστεύω με αρκετή προσοχή πάντα είναι καλή επιλογή. Είναι καλή οικονομική περίπτωση για να ξεκινήσει τη βελτίωση κάποιος. Απλά ναι, θέλει μια προσοχή όσον να είναι. Εντάξει, έχει δύναμη. Για τα κιλά του έχει αρκετή δύναμη. Έχει πολύ δύναμη. Και για μαμά δηλαδή είναι αρκετά τίμιο. Πόσο μάλλον με βελτιώσεις. Πόσο μάλλον να το βελτιώσεις. Που γίνονται. Είναι ελάχιστα που έχουν μείνει μαμά. Έως κανένα. Φυσικά. Ναι. Καλή συνέχεια, παιδες. Προσοχή στους δρόμους πάντα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Chill shit. I be on my little mouse drill shit. Fuck all that rap to pay your bills.